καλησπέρα σε όλους από το κλειστό της Ζωφριάς. Πρεμιέρα για τον τέταρτο όμιλο της Development 1. Η καμπάνια NBC φιλοξενούν τους Chicago Trolls. Πάμε λίγο να δούμε αρχικά αποστολές. 8 για τους Men, 8 και για τους Zest. Στην πρώτη τους παρουσία στην Summer Development League. Πρώτο καλάθι για τους καμπάνιας. Οι πρώτοι πόντοι θα έρθουν διακυρός Σπύρου Φλέσσα, Λέσσας Δημητριάδης, Διονυσόπουλος, Κούμανης, Λιβανός, Μπίλιας, Ερεβέτας και ο Σιρανίδης. Οι άλλοι 7. Ενώ για τους Σικάγο Τρόλους έχουμε Ανδριόπουλα, Σβεστά, Καράμπουλα, Καραουλάκη, Κουτρουμάνη, Μπάμπη, Στρέπη και τον Τριανταφυλόπουλο. Μπάλα στον Φλέσσα. Δημητριάδης είναι μόνος γνωστός θεωρητικά. Προσπάθεια και κερδισμένο φάουλ τώρα από τον Σιρανίδη. Οι καμπάνας οι οποίοι έχουν μια σχέση με τον μπασκετάκι, από ό,τι είπαμε και με τον Γιάννη τον Σερεβέτα, έχουν κάποιους παίχτες από τους παλιούς σαν ανάργυρη Σπέρμς. Ο Mother Bay ήταν νομίζω για 3-4 χρόνια στο μπασκετάκι. Τη θυμάμαι και στο Summer του 21-22, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Κατοχή περνάει. Μάλλον έχουμε επανάληψη της βολής. Από την άλλη, Chicago Trolls νομίζω σήμερα κάνουν την πρώτη τους επαφή με το μπασκετάκι. Μέσα η βολή, μία στις δύο για τον Χριστόφορο. Από ό,τι μου είπε ο Νάσος, ο εκπρόσωπος τύπου πλέον, το κλειδώσαμε αυτό για τους Chicago Trolls. Τριποντάκι από τη γωνία με ταμπλό. Μάλιστα, πρώτο καλάθι και για τον Ασβεστά. Ό,τι λοιπόν μου είπε και ο Νάσος, μιλάμε για μια ομάδα γεμάτη τριποντέρ. Μέχρι στιγμής από τα πρώτα δείγματα βλέπω ότι είναι ψιλονεανική. Θα μου λέμε στο ηλικίας βλέπω. Βέβαια να πούμε ότι έχουν παίξει μόλις ένα φιλικό. Σαν Άργυρη Σπέρμς έχουν καλή χημεία και από τα παλαιότερα χρόνια. Αλλά όλα αυτά έχουν μικρή σημασία. Μπαλά στη γωνία. Λάθος πάσα, κλέβει και τρέχει ο Λιβανός. Ραγινάει κατά την δύσκολη τη ζωή ο Καραουλάνης. Καλωθεί περνάει ξανά για τους πράσινους. Ανδριόπουλος ψάχνει την πάσα, βρίσκει τον Νάσο. Μπαλά ξανά έξω στο Στρέπι. Σουτ από μέση απόσταση, δυνατό από τον Γιάννη. Κατεβάζει ο Λιβανός. Δημητριάδης. Κλειστή άμυνα στην αρχή. Νομίζω και οι δήμαδες δυσκολεύονται να βρουν τα πρώτα πατήματά τους. Συνδυασμός coast to coast, άστοχο όμως το τελείωμα από την Καραουλάνη. Κάπως έτσι κλείνουν τα πρώτα 2,5 λεπτά. Σιρανίδης, Φλέσσας και τώρα Δημητριάδης. Ψάχνει την πάσα ο Δήμος. Έχουμε φάουλ χαμηλά από τον Ανδριόπουλο. Αναφράμε τον Δημητριάδη. Λιβανός. Όχι. Διορθώνω. Ο Μπίλιας ήτανε. Τώρα Λιβανός. Τελείς τον Δημητριάδη. Φάουλ. Πάνω στον Δήμο. Τον Καραουλάνη. Αναφορά από την baseline. Μπίλιας. Ωραίο σπίτι μου από εκείνον. Πήγε να παίξει
ένα ωραίο πικ, αλλά νομίζω ότι ο Φλέσσας δεν ήταν σε καλή θέση. Κατοχή παραμένει ωστόσο για τους Καμπάνας. Μπίλιας για δύο, σίδερο. Κατοχή παραμένει ξανά για τους γηπεδούχους. Τελειγμάτι στην κορυφή ο Ανδριόπουλος, ο οποίος έκοψε προς τα μέσα. Καραολάνης θα σηκωθεί από τη γωνία, θα το χάσει, ριμπόνι του Μπίλια. Μπάλα στον Δήμο. Τρία φάουλ από τους Chicago Trolls στα πρώτα 4 λεπτά, κανένα μέχρι στιγμής. Από τους Καμπανάς. Ωραίο drive και καλάθι πρώτο και για τον Μπίλια. Μπίλιας με δύο πόντους, Φλέσσας με δύο και μιας δύο βολής, όχι βολές για τον Σιρανίδη. Από την άλλη έχουμε ένα τριποντάκι από τον Ασβεστά, σουτ για τρεις ξανά, σίδερο. Για και ο Σκαραουλάνη, νέο εξαιρετικό rebound. Βάλα στον Μπάμπι, ωραίο ανάποδο lay-up, φοβερό καλάθι από τον Ασβεστά. Όλοι οι πόντοι έχουν από τα χέρια τους τα πρώτα 4,5 λεπτά του παιχνιδιού. Μπίλιας, ωραία πάσα στον Δημητριάδη, ανάποδο νέα πάστοχο από τον Δήμο, ακόμα ένα επιθετικό, Φλέσσας, καθαρή δουλειά, 7-5. Καραουλάνης, Ανδριόπουλος πήρε ένα σκριν, πέρασε προς τα μέσα. Φάουλ για δύο βολές. Εξαιρετική. Εξαιρετεύτερη. Το rebound από τους Καμπάνας, πολύ καλό χάσιλ και κλέψιμο από τους Chicago Trolls. Μπάλα στη γωνία, ξεμαρκάζει σούτ για 3, σίδερο από τον Καραουλάνη. Κατεβάζει ο Φλέσσας μέχρι στιγμής ο high scorer. Για τους γηπεδούχους έχουμε βήματα εδώ. Όχι, double, διορθώνω. Κατοχή στους πράσινους. Μπάμπης, σηκώθηκε από τον Βολόν. Σημάδεψε άστοχα, rebound από τον Φλέσσα. Μπάλα στον Λιβανό. Καλή άμεση κλέψιμο ξανά για τους πράσινους. Στρέφει, ωραία πάσα, μισό λέα, άστοχο από τον Μπάμπι. Νομίζω αυτό το πρώτο παιχνίδι θα είναι αναγνωριστικό και για τους δύο. Λίγο μεγαλύτερη χημεία βλέπω από τους Καμπάνας. Απ' την άλλη βλέπω σχετικά καλό υλικό από τους Τρόλς. Νομίζω πρέπει να βρεθεί λίγο χημεία ακόμα. Ωραία συνεργασία εδώ, άστοχο το τελείωμα του Ασβεστά. Ανεβάζει ο Φλέσσας. Σιρανίδης. Διαζήτησε μπάλα έξω στον Δήμο. Ωραία κίνηση από τον Μπίλια, το καλάθι δεν θα έρθει, rebound από τον Στρέπη. Καραουλάνης για να ψάξει. Μια λίγο φιλόδοξη πάσα. Εφηλιασμός και εύκολη δουλειά για τον Δημήτρη τον Μπίλια. 4 πόντους από εκείνον, 4 και από τον Φλέσσα.
επιτρέπει. Το πάτησε για τρεις. Ας το έχεις. Έχει καλό σουτάκι. Νομίζω από τα πρώτα δεν καταλαβαίνεις αν ο άλλος έχει τεχνική ή όχι. Ανάπτυξη που φαίνεται. Αποδεικνύει αυτά που μου λέγε και στις δηλώσεις. Ωραία, κίνησε καλά τώρα από τον Σιρανίδη. Πάνε στους τρεις εκείνος, έχει και μία στις δύο βολές προηγουμένως. 2-27. Ανδριόπουλος μπαλά ξανά σε εκείνον, σουτ για τρεις. Άστοχο rebound από κανέναν. Αλλαγή. Πρώτες αλλαγές στο μάτς. Και θα ακούμανες μέσα. Και ο Διονυσόπουλος, έξω ο Δημητριάδης, έξω και ο Σιρανίδης. Αλλαγή ζητάτε εδώ. Πρώτες αλλαγές για τους τρόμους. Ο Κουτρούμανης θα απαντήσει για πρώτη παραμπαρκέ. Ο Κουτρούμανης. Αλλά σε εκείνον στη γωνία, ωραία προσπίση, ο χρόνος τελείωσε. Μίλα λες τον Πάγκο και τον Καραολάνης. 15, 4 πόντα από τον Φλέσσα, 4 από τον Μπίλια και 3 από τον Σιρανίδη. Φάουλ τώρα επιθετικό. Από την άλλη έχουμε 5 πόντους από τον Ασβεστά. Ο Γιάννης έχει ένα τεποδάκι και ένα δίποδο. Ο Νάσος ριβάνω το αμυντικό. Λιβανός. Παραδιφέρενο μπήκαμε στη τελευταία 100 δεύτερα της πρώτης περίοδου. Κλέψιμο τώρα ξανά από τον Νάσο. Πολλά κλεψίματα από τους πράσινους. Νομίζω τα καλάθια δεν έχουν βρει ακόμα. Δύσκολο. Πάσα Βούτιξ αλλά δεν καταφέρε κάτι. Ο Διονυσόπουλος στρέφει ακόμα ένα λάθος. Λέσσας. Πάει προς τα μέσα, ωραίο σπίνου, φάουλ και δύο βολές. Μέσα η δεύτερη. 13-5. Το 10 έχει δύο φάουλ. Καραουλάνης. Αλλά στην γωνία προσπίση. Φάουλ και βολές, συμπληρωμένα από τα παντοκαλιά της καμπάνας, ο Κουτρουμάνης στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Αντιέχω στην πρώτη. Α, θα πω τέλος. Σε δεύτερη. Παρά τον Διονυσόπουλο. 45 δεύτερα. Λέσσας. Μπίλιας παίζει με πλάτη, γύρισε και το έβαλε και αυτό. Φαίνεται ότι θα πει καλύτερα σε αυτή την πρώτη περίοδο η Καμπάνας. Πρώτο διψήφιο προβάδισμα του μάτς. 15-5. Καραολάνης. Μπάλα στη γωνία, καλή κυκλοφορία σου για τρεις μπλοκ πάνω στο σουτ. Φαουλ σε δεύτερο χρόνο. Ο Λιβανός στο μπλοκ. Πάμε, αλλαγή. Αλλαγή. Αλλαγή, πάμε αλλαγή, πάμε, πάμε. Πάμε αλλαγή, πάμε. Πάμε αλλαγές. Αλλαγές, αλλαγές. Σάκη, αλλαγές. Yeah.
πόντι στο μάτς και για τον Τουμάνι. Κάνει πλέον παρέα στον Ασβεθόπουλος, ένιωθε μοναξιές. Ξέρω τα πρώτα 10 λεπτά, 5 δεύτερα. Μπίλιας πέρασε, αστόχησε. 15-7 σκορ, πρώτης περίοδου. Δεύτερη περίοδο εδώ στην Ζωφριά, 15-7 το σκορ της πρώτης. Πάμε να δούμε στατιστικά. Πρώτη επίδεση για τους Καμπάνας. Πάλι χαμηλά, Διονυσόπουλος ζητάει έξω. Δεύτερη ευκαιρία, φάουλ από τον Καραουλάνη. Για τους Καμπάνας 3-4 βολές, 6 στα 14 τρίποντα, 0 στα 1 τρίποντα. Από την άλλη, Τόλ ήταν 2 στις 6 βολές, 1 στα 9 δίποντα και 1 στα 6 τρίποντα. 14-7 τα rebound, 1 η assist, 3-4 τα κλεψίματα, 1 τάπα για τους Καμπάνας. 20 επίθεση για εκείνους, μείον 1 για τους Chicago Trolls, επί λογικό είναι να βρουν, να ψάξουν λίγο, να βρουν λίγο χρόνο. Σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, κυρίως να τα βρουν μεταξύ τους. Ασβεστάς και Κουτρουμάνης, οι δύο που ηγήθηκαν επιθετικά των φιλοξενούμενων. Καραουλάνης στη γωνία η μπάλα. Πρώτο φάουλ του δεύτερου δεκαλέπτου, επαναφορά από την baseline. Κυριανταφυλόπουλος αυτή μεγαλύτερος τον Καραουλάνη, σούτ για 3. Άστοχο λοιπόν, ψηλότερα πόνης ο Ισυρανίδης. Ισυρανίδης, Γιονυσόπουλος, Κούμανης και με το 3 ο Λιβανός για τις Καμπάνας. Ενώ από την άλλη έχουμε Καραουλάνη, Κυριανταφυλόπουλο, Ασβεστά, Μπάμπι και ποιον τον έχω πει, τον Τριανταφυλόπουλο. Αυτή είναι η 5. Μπαλά στη γωνία, σουτ για 3. Σίδερο, rebound, αμυντικό από τις Καμπάνας, νομίζω αυτό. Και η περιοχή στο ζωγραφιστό μέχρι στιγμής είναι πρώτη να δω σημεία. Με την άλλη σειρά, ο Τρόνος έχουν σίγουρα βγάλει περισσότερη διάθεση στην άμυνα. Έχουν πάρει, έχουν πιέσει μάλλον ψηλότερα και έχουν κάνει περισσότερα κλεψίματα. Πρώτο φάουλ και από τον Καραουλάνη. Σαν το τέτοιο του 13-3. Κούμανης, Σιρανίδης, γύρισε, βρήκε τον Δημητριάδη. Θα το πάρει για 3 ο Δήμος, θα αστοχίσει, λοιπόν, αμυντικό από τον Κουτρουμάνη. Καραουλάνης, Ασβεστάς ξανά στον Καραουλάνη, 7 δεύτερα. Στη άμυνα των Καμπάνας, οι οποίοι κλέβουν και έχουν ευκαιρία να αυξήσουν τον προβάδισμα. 15-7 επενδύει το σκορ. Λιβανός, Δημητριάδης για το πρώτο του, ναι. Ανοίγει το σκορ της δεύτερης περίοδου, ο πρώην Basket Maniac. Πρώην, δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί και στο χειμερινό. Οπότε μου είπε, ήρθα εδώ γιατί οι Maniacs δεν ήθελαν να κατέβουν, ήθελαν να ξεκουραστούν λίγο. Οι Maniacs οι οποίοι αγωνίστηκαν στο Steam Development στο χειμερινό πρωτάθλημα, αλλά όπως εδώ η πάσα. Άμα αλλαγές. Time out. 7 λεπτά για το φινάλι του πρώτου μέρους, 17-7 διψήφιο προβάδισμα για τους Καμπάνας. Συνέχεια στο παιχνίδι, καλά θα με κομπίνα από την επαναφορά από τον Ανδριόπουλο, πρώτη πόντι και για τους Τρόλους. Και να δούμε εδώ τον Όμιλο. Επιλύζω τέταρτος της Development 1. Σιρανίδης παίζει με πλάτη, ξέρει από τον Στρέπη, βγήκε μπροστά του ο Ανδριόπουλος. Καλή κυκλοφορία σου για 3 από τον Μπίλια, σίδερο.
Περνώ την πάντα από τους τρόλους. Βεστάς, δεν καταφέρει κάτι, ο Δημητριάδης έκλεψε. Καμπάνια, Σικάγο, Τρόλους, Βαλχάλα, Φάντομς, Ιντερσίτι, Ολτ Φέρμ, Μικρό Κόσμος, Τζιβάνα, Κασόνικ, Κιό, Σικάγο, Κούλτς, Λεγάμενη και οι Τουα Ντίζελς. Τριβοντάκι, Νάπτος. Και πάλι χτυπάει ο Φλέσσας από μακριά αυτή τη φορά. Ούτε Καμπάνια, Σικάγο, Τρόλους και οι Ντίζελς είναι οι μόνες ομάδες οι οποίες είναι πρωτάρες μέσα σε εισαγωγικά. Όλες οι άλλες έχουν παίξει και στο Winter. Ωραία προσπίσου για 2, άστοχο από τον Τριανταφυλόπουλο, rebound του Δημητριάδη. Μπαλά στον Μπίλια. Φλέσσας. Θα βάζει φρένο. Δημητριάδης για 3, σίδερο rebound από κανέναν κατοχή. Παραμένει για τους Καμπάνας. Δημητριάδης 5 δεύτερα, πρέπει να βρει μια γρήγορη λύση ο Δήμος. Σιρανίδης δεν πρόλαβε. Τρόλος δεν έχει ανανεωθεί κατοχή, περνάει ξανά στους Τρόλους. Ασβεστάς μέχρι στιγμής ο πρώτος σκόρερ με 5 πόντους για τους πράσινους. Σου για 2 λίγο δυνατό από τον Γιάννη. Δημητριάδης φτιάχνει χώρο, Δήμος αφήνει στον Μπίλια. Βεβαίως στήνει φάουλ και 2 γολές. Βασίλη Γρηγόρη. Αστοχή δεύτερη. Μπάλα στον Στρέπι. Ντουρμάνης στον Νάσο, προσπίθηκε εκείνος, πέρασε προς τα μέσα. Αστρολοντράι, rebound από τον ίδιο μπάλτου γλιστράει. Αλλαγή. Λιβανός ξανά μέσα. Τεραδαφυλόπουλος, Ανδριόπουλος, πέρασε, στάθηκε για 2. Αυτό ήξερε ότι είπαμε ότι ήταν αδιέκτος. Κατοχή περνάει ξανά στους γηπεδούχους. Πέσα ο Μπάμπης. Ο Τρουμανής για τους Chicago Trolls. 4 τελευταία λεπτά του πρώτου μηχρόνου. Μπίλιας στέκεται για 2. Αστοχή rebound του Φλέσσα. Αυτός και ο Μπίλιας νομίζω είναι οι δύο καλύτεροι επιθετικά παίχτες των Καμπάνας μέχρι στιγμής. Λίγο άκρη για να βλέπω. Θα μπαλά έξω. Στρέπει, ωραία, προσπίσει από τον Νάσο σου για 2. Δυνατό και αυτό, λοιπόν, του Λιβανού. Ένα φάουλ από τους Καμπάνας, 3 από τους Chicago Trolls. Σιρανίδης προσπίθηκε, κέρδισε χώρο και το έβαλε και αυτό, δίνει και αυτός στον χορό. Στην δεύτερη βέρετα έχει και 3 πόντους στην πρώτη. Κάνει τους 5 συνολικά. 23-9.
πάθει ξανά. Πάμε αλλαγή. Σάκη. Σούτρι πάντα επιθετικό. Καλή άμυνα. Μπάλα ξανά έξω στα χέρια του Καραολάνη. Σούτια 3 από εκείνον μέσα. Να το Καραολάνη. Σπότ του πόντι στο μάτς. Δεύτερο τριποντάκι. Ένα χέος Βεστάς στο ξεκίνημα του ποντί. Και τώρα μπαίνει και ο Καραολάνης στον λογαριασμό. Ήλιας γύρισε, αστόχησε. 23-12 η διαφορά στους 11 πόντους. Ευκαιρία να πέσει ξανά σε μονοψηφία τιμή. Μπάμπης στρέπει. Φεναγματάκι πίσω. Σίδερο, rebound από τον Σιρανίδη. Φάουλ από τον Ανδριόπουλο. Αστόχησε Σιρανίδης, είναι παντού αστοχή αυτή τη φορά. Κόμμενε επιθετικό, η μπάλα έξω. Μέσα. Πιέζεται. Σπίση, αστοχοποθετικό με ταμπλό. Βαρέα τον Καραουλάνη. Πέρασε εκείνος, καλή άμυνα από τον Δημό. Αλλαγή. Έξω στρέπει μέσα για πρώτη φορά. Του Καραμπελάς. Καταφυλόπουλος. Αν είναι μέσα στρέφει. Ο Αδριόπουλος εκεί εκτός. Σουτ για 2 από τέτοιους των βολών. Άστοχο. Του τον Μπάμπη. Δημητριάδης. Πέφτε ψηλά ο Δημός. Ξεανίδης. Έδωσε ένα screen shoot. Μέσα από τον Φλέσσα. Μέσα και αυτό. 5 πόντια από εκείνον. 2 από τον Δημητριάδη και 2 από τον Σιρανίδη. Και τους Καμπάνας, τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. 25-12. Για τρεις το σουτ. Σίδερο, επιθετικό rebound από τον Τριανταφυλόπουλο. Καραλώνη θα δοκιμάσει ξανά. Αλλά θα αστοχίσει rebound του Λιβανού. Μεγάλη πάσα. Γύρισε και την έκλεψε και ο Καραλώνης την κατάλαβε. Ωραία πάσα. Καλάθι από τον Νάσο. Σαν να ξεκινούν να βρίσκουν λίγο περισσότερο τα πατήματά τους οι τρόλς. Δεκαπέντε δεύτερα. Όλα στην διάθεση. Οι τρόλς έχουν φάουλ να δώσουν. Οι καμπάνες έχουν μόλις ένα. Μέχρι στιγμής Καραολάνης για 3 με ταμπλό, παρακαλώ. Και έτσι τελειώνει νομίζω το πρώτο μέρος. Δεν πρόλαβε. 25-14. Φάουλ στο φινάλε πάνω στον Φλέσσα. Δύο βολές για εκείνον. Μέσα η πρώτη. Στο ρολόι, μέσα αυτή η δεύτερη. Μέσα βλέπω αναφορά θα γίνει. 12-7 το επιμέρους σκορ της δεύτερης περίοδου. 27-17. Δεύτερο μέρος εδώ στη Ζωφριά. Μέχρι στιγμής νομίζω η Καμπάνας είναι και πιο εύκολη και δείχνουν και λίγο πιο οργανωμένη. Ξαναλέω ότι δεν είναι η φορά που βρίσκονται μαζί σε ένα παρκέ. Τον άλλη τρόπο νομίζω ψάχνουν λίγο να βρουν τα πατέματά τους. 15 το σκορ της πρώτης περίοδου, 12-7 υπενθυμίζω το σκορ, το επιμέρους σκορ της δεύτερης. Καραουλάνης στον στρέπει, το πάτησε ο Νάσος, αστόχησε rebound από τον Σιρανίδη.
Γεννησόπουλος μέσα, πέρασε. Μπαλά ξανά έξω σε εκείνον. Σουτ για 3 από τον Σπύρο. Σίδερο, Στρανίδη στο rebound και 9-14. Ιδανός ούτε τώρα, Καραολάνης καθάρισε. Καραολάνης στρέπει, Καράμπελας, Κουτρουμάνης και ο Ασβεστάς νομίζω, ανάποδο λέει άστοχο, όχι. Ο Μπαμπής διορθώνει, ένα από την άλλη έχουμε Φλέσσα, Σιρανίδη, Διονυσόπουλο, Κουμάνη και τον Λιβανό. Φλέσσας πέρασε, στάθηκε για 2, στο 6 rebound. Επιστικό, δεν είχε ανανεωθεί ο χρόνος. Ξανανίδης πρέπει να βρει κάποια λύση, δεν θα τη βρει. Κατοχή περνάει ξανά στους Chicago Trolls. Στρέπει. Θα περάσει τον Καράμπελα, θα το κάνει. Θα είχα βρει χώρο εκείνος, Σιρανίδης καθάρισε. Μπαλά τον Γιαννισόπουλο. Ωραία συνεργασία. Σιρανίδης θα μπορούσε να σηκωθεί εκεί. Επιλέγει να κάνει ένα αριστερό χουτ και δικαιώνεται. Πρώτη πόντη στην δεύτερο μέρος, στην τρίτη περίοδο. 29-17. Λάθος ξανά. Γεννησόπουλος, Φλέσσας, Σεανίδης και προς τα πάνω σηκώθηκε, αλλά στόχησε. Μπάλα ξανά στα χέρια του Καραολάνη. Καραολάνης που τα εξετροστρέπει, ζήτησε ένα κόψιμο. Μπάμπης στον Καράμπελα. Γιάννη χρόνος, κλέψιμο από τον Φλέσσα πάνω στον Μπάμπη. Κόστ του κόστ πάει εκείνος, καλάθι ξανά με δεξί από τον Σπύρο. Ένα μήνυμα 4-0 σερί από τους Καμπάνας, time out, οι Chicago Trolls. Συνέχεια στο μάτς, 31-17, Μαξεράκη ασφαλείας 14 πόντων για τους Καμπάνας. Λάνης, αστρός ο Νάσος, rebound από εκείνον ξανά. Λύστηκε ο Στρέβι, βάλε την μπάλα έξω. Καραολάνης για 3, καλή κυκλοφορία, άστοχο το σουτ. Νομίζω σε κάθε δεκάλεπτο του Τρόλους δείχνουν ολοένα και καλύτερα δείγματα. Ξαναλέω ότι αν ξεκινήσουν και δεν θα δούμε αρκετά καλά πράγματα. Λέσσας, λάθος πάσα, σε κακή θέση ο Λιβανός. Λεπτά για το φινάλι της τρίτης περίοδου, μόλις ένα φάουλ από τους Καμπάνας, κανένα από τους Τρόλους. Στρέπει, λύστηκε από 2, σηκώθηκε για 2 ο Νάσος, μπαλά δεν του κάνει το χατήρι. Κατεβάζει ο Γεννησόπουλος. Λιβανός πέρασε, κέρδισε χώρο, αστόχησε στο φλότερ. 30 φιλόπουλος, τερβάουν την μπαλά στον Στρέπει. Ο Διονυσόπουλος επίσης δεν ξέρω να έχει σχέση με τον Διονύση τον Διονυσόπουλο. Δεν ξέρω, απλά ρωτάω. Τρυποντάκι. Γράτος ξανά ο Δωστάς, αυτό είναι το δεύτερό του. Σπάει το ρόδι για τους Τρόλους στην τρίτη περίοδο. Ο Γιάννης έχει 8 πόντους. High scorer μέχρι στιγμής, ο Γαραλάνης θα ακολουθεί με 2 τρυποντάκια. Κουμάνης, ο Γεννησόπουλος θα σκοθεί για 3, αδύναμο το σουτ, καλή άμυνα από τον Ασβεστά. Αμαλαγή.
χίλια σύστονα μέσα. Έξω ο Λιβανός. Καραολάνης πέρασε, αστόχησε, στρέπει στο τελικό rebound. Φάουλ και δύο βολές για τον Νάσο. Μέσα ξανά ο Δήμος. Έξω ο Κουμανής. Μέσα και ο Ανδρόπουλος στην θέση του Τρουμάνη για τους Τρόλς. Μέσα η πρώτη. Αστοχή δεύτερη. Μια στις δύο για τον Νάσο. 31-20. Δημητριάδης. Βιέστηκε και έκανε λάθος. Πάλε εδώ από τον Φλέσσα. Αυτό είναι το τέταρτο τον Καμπανάς. Το επόμενο θα οδηγήσουν στις βολές του Chicago Trolls. Νάτος! Καραολάνης χτυπάει ξανά δεύτερο τριποντάκι για τους Trolls στην τρίτη περίοδο. Ακολουθεί το παράδειγμα που έδωσε ο Ασβεστάς. Έλα αποφάσισαν οι Καραολάνοι. Μισόπουλος. Μπάλα χαμηλά. Κρανίδης γύρισε. Βαλάχη μετά το φάουλ γίνει ψηλά. Δεύτερο για τους Τρόλους, γρήγορα γρήγορα. Αναφορά από την baseline. Πλέσσας. Δημητριάδης πήρε θέση και βγήκε προς τα έξω. Ανδριόπουλος στο μαρκαρισμά του. Τέσσερα από τον Μπίλια. Καραουλάνης. Συνάντε ξανά για τρεις. Από το ίδιο σημείο που το έβαλε προηγουμένως. Ανδρέπουλος δεν κατάφερε. Ριμπάουντ ο Φλέσσας. Πίεση ψηλά πλέον από το Σικάγο. Δεν βιάζεται, καλά κάνει. Μπαλά ψηλά στον Δημητριάδη. Για τρεις ο Δήμος. Δεν θα απαντήσει. Σιρανίδη στο επιθετικό, κέρδισε χώρο. Αλλά στο έχισε. Βίλιας φάουλ από τον Στρέπη. Στρέπει έξω. Ο Καράμπελας ξανά. Μέσα η πρώτη. 23. Μέσα και δεύτερη 2-2 από τον Μπίλια. Σκοράρι μετά από τις 6 πόντους πήγε στην πρώτη περίοδο. Φτάνει στις 8. Πήγε 56. Αγριόπουλος σκότηκε για 3. Δύναμο το σουτ. Έσωσε εν τέλει ο Καραουλάνης. Σουτ για 3 από την κορυφή. Κοντό και αυτό από τον 30 πλευρό από την φορά. Μεγάλη πάσα, Μπίλιας γύρισε κάτω από το καλάθι. Μπάλα δεν του κλείνει το μάτι, ριμπάουντ του Τριανταφυλόπουλου. Μπάλα στον Καραουλάνη. Τρεις ξανά εκείνος, το πιστεύει. Αλλά στο χείρι ριμπάουντ της Ιρανίδης. Μπάλα στον Διανυσόπουλο. Ωραία, λόμπα Φλέσσας, δεν την περίμενε νομίζω. Κάπως και κλέψιμο τώρα από τους Σικάγο.
εξαντλήν τρία νομίζω θα βάλει φρένο. Πάει μόνο στο εν τέλει, αστοχή η Μητριάδης. Κατέβασε η μπάλα στον Διονυσόπουλο και από εκεί στον Μπίλια. 2-1-2-2. Μπίλιας, ο Μητριάδης το πάτησε. Αλλά στο έχισε ξανά Μπίλιας. Στο επιθετικό δεν το πρόλαβε, κατοχή περνάει στους πράσινους. Τριάδης κατεβάζει, βάλα στον Φλέσσα. Τσιρανίδης πέρασε, βρήκε γενό διάδρομο και δεν θα το χάσει αυτό. Τέλος προς του πόντους, high score στην τρίτη περίοδο για τους Καμπάνας. Ασβεστάς για τρεις, θα το βάλει. Νομίζω σε θέμα αποτελεσματικότητας και ευτυχίας το καλύτερο δεκάλεπτο για τους Σικάγο. 35-26, διαφορά πέφτει στις 9. Μπίλιας γύρισε ωραία, πέρασε. Έχουμε βήματα. Τελευταία 37 δεύτερα. Τρία τρίποντα μπαίνει μέσα από τους Σικάγο. Δύο από τον Αζεστά και ένα από τον Καραουλάνη που έχει τώρα την μπάλα. Ανδιόπουλος με Χαντόφ. Καραουλάνης πέρασε, βρήκε κενό χώρο. Πολύ δυσκολία, παραλίγο να έχουμε ενδεχόμενο highlight. Μέσα ασκλήστηκε. Ήλιας γύρισε. Φάουλ επιθετικό. Καραουλάνης 7. Πενταθλίδης στο σκριν. Από το σκουτ Καράμπουλας διορθώνω. 2-1, Διονυσόπουλος πίσω από το κέντρο. 35-26 σκορ του δεκαλέπτου. Τέταρτη και τελευταία περίοδος εδώ στο Ζωφρία. 35-26. Τα τρίποτα του Ασβεστά και του Καραλάνη έλειξαν τη διαφορά μάλλον ξανά στους 9 πόντους. Υπενθυμίζω στο μεγαλύτερο μέρος του μάτς οι Καμπάνας κυριαρχούν και έχουν διψήφιες διαφορές. Παρ' όλα αυτά οι Σικάγο δείχνουν ότι θα πουλήσουν ακριβά το τομάρο τους. Λάθος τον Διονυσόπουλου, Καροράνης στον εφηδιασμό, δεξί layup, η διαφορά στους 7. 35-28. Δημητριάδης σκότει για 3, το χλάτσο σαν 45. Να το σωγούνος. Κάνει τους 5 πόντους, έγινε ένα δίποντο στην δεύτερη και τώρα ξεκινάει καλά την τελευταία περίοδο. 38-28. Καραουλάνης. Καλά γλιστράει από τα χέρια την άσο που στρέφει. Τελευταίο 28. Γιονυσόπουλος. Κουμανής στον Δημητριάδη σκριν από τον Φλέσσα. Μπάλα πάει ωραία σε εκείνον. Σουτ για 2, σίδερο. Καλή επίθεση, κακό. Λίγο άσπρο το τελείωμα. Παρ' όλα αυτά ξαναλέω ότι οι Καμπάνας δείχνουν να έχουν χημεία. Πράγμα πολύ σημαντικό για ομάδες νέες σε εισαγωγικά στο μπασκετάκι. Τα δεύτερα, Καραουλάνης για 3, σίδερο, λοιπόν, του Φλέσσα. Από εδώ και πέρα νομίζω
Η γηπεδούχη πρέπει να κάνουν και λίγο διαχείριση του χρόνου. Λες σας λάθος, λέθος ανάγκα του σε Σικάγο. Φάουλ από τον Κούμανη. Πάμε αλλαγή πάνω στον Γιάννη τον Ασβεστά. Ανδρεόπουλος έξω, μέσα ξανά ο Κουτρουμάνης. Παραμένει ίδια η πεντάδα των Καμπάνας. Δύο το σύμφω μέσα. Μειώνει ξανά ο Μπάμπης. Κάπως έτσι γίνανε πρώτα 2,5 λεπτά της τελευταίας περίοδου. Ένα φάουλ μόλις από τις Καμπάνας. Λέσσας σηκώθηκε για τρεις υποκακές προϋποθέσεις. Έμενα βγαίνει ξανά για τους Αμερικάνους. Αλλαγές. Αλλαγή ζητά ο Σπύρος. Ο Μπίλιας θα μπει στο παρκέ. Πολλές φορές. Σε δαθό 30. Ένα τριποντάκι από τον Δημητριάζη. Δύο πόντια από τους Καραολάνη και Μπάμπη. Μέχρι ο απολογισμός. Καραολάνης άστοχος. Καλωσή ξανά για τις Καμπάνας. Δημητριάδης. Σιρανίδης παίζει με πλάτη. Βγάζουν πολλές άμυνες στα τελευταία λεπτά και δικαιώνονται. Νομίζω αν βάλουν κάποιο καλά την ψυχολογία, ακόμα το momentum πάει προς το μέρος τους πλέον. Μην ξεκινήσει και στείλουν αρκετά την άμυνα. Καραολάνης τον στρέφει, δεν περνάει πάσα. Κλέψιμο του Λιβανού. Κούμανης, Μπίλιας. Ο Μπίλιας. Πολύ καλή άμυνα. Time out. Ο Σερεβέτα αυτό και θα γίνει 38-36 και 16 για το φινάλε του μάτς. Επιστροφή από το time out 6 και 15. Είναι αφρά πολύ σύντομα. Κουρμάνης πέρασε. Δύο βολές. Θα πω από κοντά το δάση στην παραλία, ρε, στο Χαβάρι. Που θα έχει βγει και τα ποτάκια του, την κοινιά σου. Τον πουλάει, λοιπόν, του Σιρανίδη. Πίεση ψηλά πλέον από τους Αμερικάνους. Ήλιας. Θα βγάλει στον Σιρανίδη, παίζει με πλάτη εκείνος. Βγάζει τον Λιβανό σουτ για δύο. Άστοχο λοιπόν, ακόμα ένα από τον Ντρουμάνη. Στρέπει. Άλλο τον φωνάζουν από τον Παγκό. Έρνει να πει και ρόλ ο Νάσος. Ωραία πάσα στον Καράμπελα. Εδώ το σκύνο άσχολο το τελείωμα. Σιρανίδης. Δημητριάδης. Ωραία συνεργασία. Καλή και η άμυνα εδώ. Για ακόμα μια φορά από τους Τρόλς. 6-4. Για την επίθεση των Καμπάνας. Αλλαγή, αλλαγή. Time, ζητάουν οι πράσινοι. 38-31. Στροφή από το time out, 6-4 για τους Καμπάνας. Καλαφορά από την baseline. Κουρανός πιέζεται, στέκεται για δύο. Σηκώνεται, αλλά στο key rebound από τον Καράμπελα μακρινό. Καραολάνης δημάζει να μπει ξανά στο παρκέ. Μάνης.
αυτά. Πάμε αλλαγή. Οπότε είναι Μπάμπι. Έξω Καράμπελας. Χαμηλώνει αρκετό το σχήμα ξανά για τους Chicago Hawks. Ξαναλέω, οι Καμπάνας νομίζω υπερτερούν σίγουρα στη γραμμή των ψηλών. Το φάουλ είναι χαμηλά από τον Κουτρουμάνη τώρα. Μέσα στην επαναφορά. Βίλιας γύρισε. Δεν είναι καλή πάσα. Φάουλ του Δημητριάδη πάνω στον Γιάννη τον Ασβεστά. Τρίτο φάουλ του Καμπάνας. Ένα για τους Αμερικάνους μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ μου αγγείλω. Μάμπης. Κουμάνης. Αλλά έξω Καραολάνης την πρόλαβε. Έξω δεύτερα απομένουν. Θα μπορούσε να πάρει την ευθύνη. Καραολάνης θα είναι αυτό. Σουτ για τρεις μέσα από το αγαπημένο του σημείο. Time out ξανά η Καμπάνας. 38-34. Συνέχεια στο μάτς. Πάμε ένα, πάμε ένα. Το Καραολάνη το μάτς έχετε πλέον στους 4 πόντους. Δεν νομίζω ότι περιμένετε από μένα να σας πω ότι έχουμε παιχνίδι. Λέσσας, Σιρανίδης, παίζει με πλάτη. Φάουλ από τον Καράμπελα. Αυτό είναι μόλις το δεύτερο των Trolls. Τρία εφτάτε που μέρους σκορ μέχρι στιγμής. Στην τελευταία περίοδο, ένα τριποντάκι από τον Δημητριάδη κρατάει τους Καμπάνας. Καραολάνης με 5, Μπάμπης με 2 για τους Chicago Trolls, οι οποίοι κυρίως λόγω της καλής τους άμυνας έχουν ξεκινήσει και διεκδικούν πραγματάκια. Ετοιμάζεται και ο Νάσος. Να εδώ. Λέσσας για 2, θα αστοχίσει rebound. Καράμπελα. Καραολάνης κατεβάζει. Ασβεστάς. Καράμπελα θα του δώσει να σκύνει. Ασβεστάς βρήκε ο χώρο, το σούταρε, αλλά αυτό έγισε. Βάλε εκτός από τα χέρια του Μπάμπη. Ξανά ο Νάσος, ο στρέφει έξω, ο Καράμπελας. Πριν 23. Δημητριάδης, πέρασε γρήγορα από το κέντρο. Το κέρδισε και το φάουλ από τον Μπάμπη. Τρία-τρία πλέον τα φάουλ. Λέσσας, Λιβανός, Μπίλιας γύρισε, έγινε και ο Καραολάνης πάνω του. Έχουμε βήματα, η άμυνα βγαίνει ξανά για το Σικάγο. Πάρα πολύ καλό πρόσωπο δείχνουν οι Σικάγο Τρόλς αυτήν την τελευταία περίοδο. Καραολάνης ξανά για τρεις. Θα αστοχίσει. Καλά χαμηλά. Τρανίδης. Λιβανός. Κάνει το split out. Τα δεύτερα. Λέσσας για τρεις. Το πάτησε. Αλλά στόχισε Μπίλια στο δυτικό καλάθι και φάουλ. Ah,
Μέσα και βολή. Και μέσω τρίποντα από τον Μπίλια. Αυτός είναι μόλις ο έκτος πόντος των Καμπάνας στην τελευταία περίοδο. 2 και 23 διαφορά στους 7. Στρέφει χλέψιμο τώρα από τους Καμπάνας. Πάω ψηλά εξυπνό από τον Μπαμπή, αλλά είναι το πέμπτο γεγονός που στέλνει στη γραμμή των βολών τους γηπεδούχους. Μέσα η δεύτερη. Ξανά στις 8 το μάτς, 42-34. Στρέφει. Πιέζεται. Πέρασε ανάστασε πάνω στον Καραολάνη. Καλή κυκλοφορία, Μπάμπης, άλλη κατοχή κλέβει ο Δημητριάδης. Βλέψουμε και από την άλλη τώρα. Καραολάνης, φάουλ, καλάθι όχι, δύο βολές. Το 5-5 φάουλ. Τον Καραολάνη, λοιπόν, τον Σερανίδης. Έξι πόντι από τον μέχρι τώρα φυσικό ηγέτη των Chicago Trolls. Λιβανός Δημητριάδης. 1,5 λεπτό απομένει. Σερανίδης κέρδισε χώρο, σηκώθηκε από κοντά, στόχησε, μάζεψε ο ίδιος στο rebound και τελείωσε την φάση από κοντά. 44-35, time out ξανά. Τελευταία 82. Καραολάνης πέταξε γρήγορα το γήπεδο, σκόθηκε για 3, αστόχησε. Κατοχή περνάει ξανά για τους Καμπάνας, οι οποίοι νομίζω με καλή διαχείριση θα φτάσουν στην πρώτη τους νίκη για το καλοκαίρινο πρωτάθλημα. Ο Μητριάδης πιέζεται, φάουλ του Ανδριόπουλου, βολές ξανά για τους Καμπάνας. 9-4 φάουλ. Στη γραμμή των βολών ο Δήμος. 6-1. Και η δεύτερη rebound επιθετικό από τον Λιβανό. Σιρανίδης, Γελισσόπουλος, Δημητριάδης ξανά, του δίνει χώρο η άμυνα. Αλλά στον Σιρανίδη κλείνεται από 3 εκείνος, σηκώνεται αλλά αστοχή rebound από τον Ασβεστά, 52. Παπαϊόπουλος στη γωνία. Φάουλ ήταν στην προσπάθεια. Του Τόλι. Ας πω για τον Κουτρουμάνη. Κουτρουμάνη, διορθώνω. 6-1. Έξω και δεύτερη. Στρέπει από κοντά. Δεν το χάνει αυτό ο Νάσος. Στα 4-38. Λάθο ξανά. Οπα. Η
ντέρμπι. Ανδριόπουλος στη γωνία. Οι Τουρμάνοι σούταρ τη φωνάζουν. Ανδριόπουλος θα το πάρει. Θα το χάσει. Νομίζω κάπου εδώ τελειώνουν όλα. Κάνα τα μπάλα φωνάζουν από τον πάγκο και έχουν δίκιο. Την πρώτη τους νίκη παίρνουν στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα οι Καμπάνας. 44-38 το τελικό σκορ. Okay. Από μένα